Ομολογουμένος Μέγα Εστί της ευσεβίας των μυστήριων, Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδοξάστη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αδερφοί μου, διερχόμεθα τα σημέρας αυτάς μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, αναμένοντες την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το οποίο ζωοποιεί τα πάντα και δι' αυτού ζουν και υπάρχουν. Και η Εκκλησία μας ευρισκομένη εις λύκους τους οποίους ακούσαμε προηγουμένως εις τον Ιερών Απόστολο, επειδή εις τον κόσμο τούτον υπάρχουν ψυχοφθόρα άτομα τα οποία παρασύρουν τους πιστούς, εξίωσεν ο Θεός μας και η Εκκλησία μας επεκύρωσε να εορτάζει την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Παρήρθαν 325 ολόκληρα χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας και έστειλε ο Θεός εις Απόστολον τον Μέγαν Κωνσταντίνο, ο οποίος ευρέθη εις τεταραγμένη εκκλησία, εφάνει μέσα στο πλήρωμα της εκκλησίας ένα άτομο το οποίο ονομαζόταν Άριος, καταγόταν από τη Λιβύη και ήρθε στην Αλεξάνδρεια και εκεί εχειροτονήθη και εδίδασκε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά χτίζει και αναστάτωσε την Εκκλησία. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος συνήθρισε 318 θεοφόρους πατέρας, οι οποίοι μεταξύ αυτών είχαν και μεγάλους Αγίους ανθρώπους οι οποίοι έφεραν στίγματα από τους διωγμούς, δηλαδή σημάδια τα οποία έμειναν επάνω στο σώμα του. Μεταξύ δε αυτών υπήρχε και ο Άγιος Σπυρίδων, επίσκοπος Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Και ο Άριος ευρισκόμενος εν μέσω των Αγίων εκείνων πατέρων, δεν ειδηνήθησαν να του κλείσουν το στόμα, διότι είχεν διαβολική λαλιά. Ό,τι και αν του έλεγαν, εκείνος τα αναποδογύριζαν όλα. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας ευρισκόμενος εν μέσω των Αγίων εκείνων ανδρών, προσήφιετο και παρακαλούσε τον Θεό να κατανικήσει αυτό το τέρας της κολάσεως. Και εισήλθεν εις το μέσον των Αγίων εκείνων πατέρων ο Άγιος Σπυρίδωνας με τον Άριον και έβγαλε και έδωκε εις θέαν του Αρίου ένα κεραμίδι. Του λέγει, πόσα είναι αυτά τα κεραμίδια που κρατώ? Του λέγει, ένα. Όχι, του λέγει, είναι τρία.
Και εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Σπυρίδωνας ύψωσε το κεραμίδι προς τον Θεό, το έσφιξε στα χέρια του και κατήλθε από τα χέρια του το νερό, έφυγε η φωτιά και έμεινε το χώμα στα χέρια του. Αυτή είναι η Αγία Τριάδα την οποία εσύ καταδιώκεις, του λέγει, και τότε οι πατέρες της Εκκλησίας αναθεμάτισαν τον Άριο. Και όντως λέγει σήμερα ο Απόστολος Παύλος ότι της ευσεβίας το μυστήριο είναι μεγάλη. Δηλαδή όσοι είναι ευσεβείς και αγαπούν τον Θεό ομολογούν ότι ο Κύριος μας είναι Θεός, αληθινός Υιός του Θεού, ομοούσιος με τον Πατέρα και με το Άγιον Πνεύμα. Ομολογουμένος μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριων. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς για να μας σώσει. Ενεδύθη το σώμα το οποίο έχουμε εμείς και γένετο άνθρωπος όπως είμεθα εμείς. Έζησε μεταξύ ημών και δεν επάφησα το ουδε μιάν ημέρα να υπηρετεί τον άνθρωπο. Επί τριετίαν ολόκληρο λέγει ο Κύριος μας ουκ επαφσάμι διακονών των άνθρωπων. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδοξάστη εν πνεύματι. Ομολόγησαν οι πιστοί στον Θεό ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας, ο οποίος ανεμένετο εις τον κόσμο, και περί αυτού ομίλησε ο Μωυσής, ο οποίος επάνω στο σαραντάριον όρος έμεινε επί 40 ολοκλήρους ημέρας με νηστείαν και με προσευχήν και έδωκε τον Θεόγραφο νόμο. Έδωσε τον νόμο του Θεού εις τον κόσμο και τώρα ο Κύριος μας ομολογείται από όλον τον κόσμο, τον ευσεβή κόσμο, ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο οποίος αναμένεται να έρθει στον κόσμο. Αυτόν ομολόγησε η Σαμαρίτης, η οποία είπε ότι μόνον ένας είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τα κρύφια, τα μυστικά του ανθρώπου. Ο Μεσσίας, λέγει, τον οποίον αναμένομαι. Και ο Κύριος της είπε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας που σου ομιλώ. Ομολογήθη από τους ευσεβείς ο Κύριός μας ότι είναι Θεός αληθινός. Εδοξάστη εν πνεύματι όφθη αγγέλης. Οι άγγελοι του ουρανού έμειναν εκστατικοί όταν είδαν τον Θεό να κατεβαίνει από τους ουρανούς ως άνθρωπος. Ταπεινός άνθρωπος, γεννήθη μέσα σε ένα σπήλαιο, εγκατελείφθη από τους ομοεθνείς, κατεδιώχθη από εκείνους οι οποίοι είχαν το ίδιο έθνος και εν τέλει, λέγει, αυτός ο Θεός εσταυρώθη δι' ημάς. Όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση. Έστειλε ο Κύριος μας τους μαθητάς του εις όλα τα έθνη να κηρύξουν τον Θεόν των αληθινών και τη σωτηρία του κόσμου. Ο Κύριος μας έστειλε τους αγγέλους και τους είπε «Κηρύξατε εις πάντα τα έθνη και ομολογήστε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια, η ζωή και η ανάσταση». Εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο. Ο κόσμος τον επίστευσε και τον πιστεύει. Η εκλεκτή
οι οποίοι δεν τον αρνούνται, τον ομολογούν όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν περιπατήσουν. Έχει ρίχθει εν έθνεση, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. 10 ημέρες μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, ο Κύριος έστειλε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στους μαθητάς του, το οποίον Άγιον Πνεύμα εκάθισε εφένα έκαστον των μαθητών ως γλώσσα πυρός, και εκήρυξαν εκείνοι τον Θεόν συνεργούντος του Αγίου Πνεύματος, λέγει, και τον επακολουθούν των σημείων, διότι εκήρυταν και θαυματουργούσαν, όπως υπάρχει και σήμερα, δόξασε ο Θεός, εις πολλά σημεία γίνονται θαύματα τόσο μεγάλα, αδερφοί μου, τα οποία ακριβώς αυτά ομολογούν τον Θεόν των αληθινών. Αυτά μας εξίωσε η Εκκλησία μας και αναμένουμε την ημέρα της Πεντηκοστής για να προσευχηθούμε στον Θεόν να μας στείλει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, να ζήσουμε στον κόσμο τούτον όπως Εκείνος θέλει και να μας αξιώσει της επουρανίου του Βασιλείας.